Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πάτση και για τα καλά του λόγια και για την πρόθεση που μου έκανε να αναλάβω την τεχνική ηγεσία της Νίκης Βόλου. Από την πλευρά μου θα προσπαθήσω και θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου να τον δικαιώσω. Έρχομαι σε μια ομάδα η οποία μέχρι πριν 3 εβδομάδες, ένα μήνα περίπου, διεκδικούσε την άνοδό της στη Super League. Έκανε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Δεν τα κατάφερε, όμως αυτό δεν λέει τίποτα. Εγώ οφείλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους, στη διοίκηση, στους ποδοσφαιριστές, στους προπονητές και στον κόσμο. Έπαιξα πρόσφατα με την Νίκη Βόλου και έχω καθαρή άποψη. Η Νίκη Βόλου για μένα, που ήμουν απ' έξω, ανέβηκε πάρα πολύ στα μάτια όλης της ποδοσφαιρικής Ελλάδας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως το σημείωσε και ο κύριος Πρόεδρος νωρίτερα. Και είναι σημαντικό ο κόσμος να νιώθει εκτός την ομάδα και το σύλλογο. Και θα εξηγήσω παρακάτω. Ας προχωρήσουμε όμως το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αυτό πέρασε, ήταν μια καλή εμπειρία πιστεύω για όλους και για τον κύριο Πρόεδρο και για εσάς και για τον κόσμο και για όλους. Και από αυτό βγάζουμε θετικά και αρνητικά. Τα αρνητικά τα πετάμε και πιστεύω ότι θα κρατηθούν τα θετικά. Από τις συζητήσεις με τον κύριο Πάτση διαπίστωσα ότι θέλει να συνεχίσει το όραμά του και έχει όρεξη να ξανακάνει πρωταθλητισμό με την ομάδα. Και επειδή και εγώ είμαι φιλόδοξος προπονητής και θέλω ακριβώς το ίδιο, ένιωσα ότι ταιριάζουν οι στόχοι μας και οι δρόμοι μας. Και γι' αυτό είμαι εδώ αυτή τη στιγμή. Το ανέπτυξα μερικά θέματα που θέλω για την ομάδα, όσον αφορά την οργάνωση του συλλόγου. Ήταν σύμφωνος και δεν αργήσαμε πάρα πολύ να ταυτιστούμε. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα και θέλω να του πω είναι ότι σε αυτή την προσπάθεια που θέλουμε να κάνουμε δεν περισσεύει κανένας.